Λοιπόν, θα καλέσουμε την Ευανθία την Πιτσόλου να έρθει κοντά μας. Θα μας διαβάσει ένα διήγημα από το βιβλίο «Ζωές στην Αναδίπλωση». Γεια σας. Έχουμε για παππού ένα παλτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδί, αγέλαστο, με γουρλωτά μάτια. Μονόχνοτο με φώναζα. Στεκόμουν πάντα στην άκρη, μακριά από όλους. Και από τη μάνα. Δεν λέω για εκείνον. Δεν θέλω να πω. Και τι να πω. Μήπως τον είδα και ποτέ μου. Μια ζωή απών. Στα παιδικά παιχνίδια δεν μου έκανε συντροφιά. Έμαθα να κυνηγάω την μπάλα στην αλάνα, βλέποντας τους μάγκες της γειτονιάς. Σχολείο πήγαινα μόνος μου. Τις πρώτες μου ζωγραφιές δεν θέλησε να τις δει ποτέ. Τις καμάρωσα και έπειτα τις έφουσα σε ένα σιρτάρι. Στη σερβάντα του σαλονιού. Είχαν και εκείνον μέσα. Από τότε δεν ζωγράφισα ξανά. Τα βήματά του βαριά στο σπίτι. Έβλεπα φεργαλαία τη σκιά του και κρυβόμουν κάτω από το κρεβάτι. Δεν με αναζήτησε. Ούτε αν ζωρωτούσε, αυτό δεν με ένοιαζε και τόσο. Με πείραζε η στάση της μάνας. Τον ακολουθούσε σαν σκύλος. Ακόμα και όταν έλειπε. Για εκείνη ήταν παρόν. Κεράκι αναμένο τη στεκόταν. Μια μέρα ήρθε ένας φωτογράφος, μέσησαν στον τοίχο και μου φόρεσαν ένα πηλίκιο σαν ταψί. Ήταν δικό του. Μεγάλωσα. Στο γυμνάσιο δεν ήρθε κανείς να μάθει πώς πάω στα μαθήματα. Ούτε και όταν το τελείωσα με άριστα. Εκείνος, αν και απόν, απασχολούσε τους πάντες. Αστυνομίες, καπιέδες, γυναίκες κουτσοπόλες της γειτονιάς. Σφίγαμε τα χείλια. Κι εγώ και εκείνη, η μάνα. Όταν έφυγα για Αμερική, κανένας αποχαιρετισμός. Πρόλαβα και πήρα ένα κουτί με μικρά αναμνηστικά των παιδικών μου χρόνων. Από αυτό το σπίτι, τίποτε άλλο. Με ρωτούσαν για την οικογένειά μου. Πρώτα οι γνωστοί και οι φίλοι. Μετά η γυναίκα μου. Τώρα τα παιδιά μου. Βρίσκω την παιδική φωτογραφία. Και μια της μάνας με κρατάει την ξαδέλφη της αγκαζέ. Ψάχνω στα παλιατζίδικα και αγοράζω μια χλένη. Την απλώνω σε μια κρεμάστρα. Δένω σπάγκο από το πολύφωτο και πιάνω το γάτζο της κρεμάστρας. Φωτογραφίζω. Όχι. Σφίγγω το δεξί μανίκι με λίγο σκηνή. Στο ύψος του αγκώνα. Φωτογραφίζω ξανά. Σκανάρω τις παλιότερες εικόνες στον υπολογιστή. Όλα τα άλλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά, χάρη στην τεχνολογία. Έφημη η οικογενειακή φωτογραφία. Όπως ακριβώς ήμασταν πάντα. Η μάνα και η άδεια Χλένη Αγκαζέ. Εγώ σε απόσταση. Φορώντας το πηλίκιο και με μάτια γουρλωτά και απορριμμένα. Πού είσαι. Την έβαλα σε κορνίζα και την έστεισα στο σαλόνι. Τα παιδιά καρφώθηκαν για λίγη ώρα να την κοιτάζουν. Με ρωτούν ποιοι είναι αυτοί. Δείχνω με το δάχτυλο πρώτα εμένα και τους λέω εγώ. Μετά δείχνω τη μάνα και τους λέω γιαγιά. Μετά δείχνω το παλτό. Αυτός είναι ο παππούς. Αρχίζουν να χοροπηδούν γύρω από τον καναπέ. Ζήτω, ζήτω. Έχουμε για παππού ένα παλτό. Σας ευχαριστώ πολύ.